Σχεδόν καθημερινά, κυρίες και κύριοι, Τούρκοι διακινητές αποβιβάζουν και στη Ρόδο μετανάστες. Σ' άλλο, έχει προκαλέσει βίντεο το οποίο τράβηξε λουόμενος και δείχνει μετανάστες να κυκλοφορούν ανάμεσα στους παραθεριστές. Η Γεωργία Λαγού είναι μαζί μας. Γεωργία. Καλησπέρα, Ελένα, κυρίες και κύριοι. Και η Ρόδος στο στόχαστρο των Τούρκων διακινητών. Συγκλονίζουν οι εικόνες που μας έρχονται από την παραλία Τσαμπίκα της Ρόδου. Τι ακριβώς βλέπουμε? Γυναίκες και άνδρες, πρόσφυγες και μετανάστες να αποβιβάζονται, όπως βλέπετε τώρα από τα πλάνα που έχουν κάνει το γύρο του διαδικτύου, να αποβιβάζονται στην παραλία Τσαμπίκα και να τρέχουν ανάμεσα στους λουόμενους, Λίνα. Να πούμε πως σε απόσταση αναπνοής βρίσκεται εκεί στην παραλία και των πλοίων των διακινητών, το οποίο προέρχονται όλοι αυτοί από τα τουρκικά παράλια. Λίγα μόλις 24 ώρα πριν από αυτή την απόβαση είχε προηγηθεί ένα πολύ επικίνδυνο περιστατικό. Ένα εστιοφόρο προσπαθούσε και είχε βρεθεί στην παραλία Αφάντου της Ρόδου. Δεν συμμορφώθηκε όταν οι άνδρες του λιμενικού του είπαν να σταματήσει και αναγκάστηκε το λιμενικό να προχωρήσει και να ξεκινήσει ρήψη σε ασφαλή τομέα. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, Λίνα, το τριήμερο είχαν προηγηθεί 320 απόπειρες παράνομης εισόδου μεταναστών. Όπως βλέπουμε και στην κάρτα μας, στη Λέσβο 140 μετανάστες με 3 απόπειρες, στη Ρόδο 130 μετανάστες με 3 απόπειρες και τέλος στη Σάμο 50 μετανάστες με μία απόπειρα, με τους άνδρες του λιμενικού να βρίσκονται σε ύψιστη επιφυλακή και ετοιμότητα και να τους εντοπίζουν.